Κύριε Μαρούδα, προσχηματική είπατε αυτή την πρόσκληση του Υπουργού στο διάλογο, ωστόσο δεν είστε αρνητικοί από την άλλη να συναντηθείτε και να μπορέσετε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και να βρείτε λύσεις όπου μπορούν να υπάρξουν. Λοιπόν, καλημέρα. Να πω καταρχήν ότι σήμερα αναμέναμε εδώ από την ΕΡΤ, μάλλον στην ΕΡΤ, όχι από την ΕΡΤ, στην ΕΡΤ, να γίνει ένας διάλογος με τον Υπουργό. Διάλογος και όχι να απαντήσει εκ των υστέρων σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ενώ κάθε μέρα μας καλεί σε διάλογο, αρνήθηκε να βγει στην ουσία. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, να αντιμετωπίσει τα επιχειρήματα και τα αιτήματά μας. Αυτό δείχνει και την ένδυα επιχειρημάτων που έχει το Υπουργείο και μόνο μέσα από κάποια ψέματα, όπως ότι αλλάξαμε τα αιτήματά μας και είναι πιο προτιμένο, ναι, δηλαδή ότι κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση απλά, βγήκε για να πει. Ναι, σας έχει καλέσει σε διάλογο τον οποίο εσείς θεωρείτε προσχηματικό. Κοιτάξτε, να τα πείτε στο Υπουργείο. Γιατί εδώ πέρα και ναι, στον χρόνο που υπάρχει... Θα απαντήσω και σε αυτό. Ναι. Βεβαίως, επειδή δεν το μπορεί να ανοίξει αυτή η όλη συζήτηση σε επίπεδο διαλόγου. Ακόμα μια φορά το αποδεικνύει. Λοιπόν, κάναμε διάλογο με τον Υπουργό 14 Δεκέμβρη, Παρασκευή ήταν. Μιλήσαμε μαζί του, δεν απάντησε και δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματά μας και ας γράφει ό,τι θέλει στις ανακοινώσεις του. Ναι. Μάλιστα σε πολλά από τα αιτήματά μας δήλωσε αναρμόδιος ή συναρμοδιότητα με άλλα υπουργεία. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε ένα διάλογο με τον Υπουργό μόνο που δηλώνει αναρμόδιος στα περισσότερα από τα αιτήματά μας. Σήμερα έχουμε την πανελλαδική σύσκληση και θα αποφασίσουμε τα περαιτέρω βήματά μας. Το θέμα είναι ότι τα αιτήματά μας είναι γνωστά, είναι πάγια, δεν άλλαξαν και ζητάμε απαντήσεις επί συγκεκριμένων αιτημάτων. Δεν έχει απαντήσει σε κάποια από αυτά. Δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα αιτήματά σας. Δεν έχει απαντήσει γιατί δεν μας έχουν ικανοποιήσει οι απαντήσεις τους στις 14 του Δεκέμβρη και γι' αυτό είμαστε στον δρόμο. Και στις 17 του Δεκέμβρη βγήκαμε στη Θεσσαλία με τα τρακτέρ και κερδίσαμε το ακατάσχετο, γιατί λέει ότι μας ικανοποίησαν τα αιτήματα και δεν είχαμε βγει στον δρόμο. Βγήκαμε, Παρασκευή έγινε η συνάντηση, Δευτέρα βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους. Αλλά είχαμε προαναγγείλει ήδη ότι στα τέλη του Γενάρη θα πάμε σε πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις με τη μορφή των μπλόκων, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένα ζητήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Δηλαδή, έδωσαν με τον προϋπολογισμό 1,1 δισεκατομμύρια για το επιστροφή φόρου πετρελαίου ή για φορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, στους βιομηχάνους, στους κλινικάρχες, στους ξενοδόχους και στις αεροπορικές εταιρείες. Πόσα είναι διατεθειμένοι να δώσουν για το αφορολόγητο πετρέλαιο των αγροτών. Mm-hmm. Δεύτερον, κόψαν την επιστροφή του φόρου πετρελαίου που ήταν μόνο 130 εκατομμύρια το χρόνο για δημοσιονομικούς λόγους, γιατί αυτό επικαλέστηκε ο Υπουργός, ότι δεν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας. Λοιπόν, και δίνουν 1,1 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι 8 χρόνια θα καλυπτόταν η επιστροφή φόρου πετρελαίου των αγροτών και τα δώσαν μέσα σε ένα χρόνο μόνο στους εφοπλιστές και στους βιομηχάνους. Που δείχνει ότι η κυβέρνηση στέκεται απέναντί μας. Τρίτον, χρηματιστηριακή τιμή στο βαμπάκι 57 λεπτά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εξαιρετικά. Οι οικοκυστές με τις πλάτες της κυβέρνησης δίνουν 47 λεπτά. Ο Υπουργός κάνει συνάντηση με τη διαπαγγελματική και λέει: το θέμα για φέτος έκλεισε των ανοιχτών τιμών και τις τιμές δηλαδή του βαμβακιού. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, του χρόνου θα δούμε και θα πάρουμε μέτρα. Λοιπόν, για μας δεν έκλεισε το θέμα της τιμής, ναι, του βαμβακιού. Κύριε Μαρούδα, ναι, υπάρχει όμως το εξής. Γιατί κάνετε σήμερα την σύσκεψη και προφανώς, αν κλιμακώσετε την αντίδρασή σας, πρέπει να έχετε και ένα σχέδιο το πώς θα το αποκλιμακώσετε. Και βεβαίως ο μόνος διάβολος επικοινωνίας είναι με το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που εσείς μπορείτε να ζητήσετε ή να απευθυνθείτε. Άρα με τον ίδιο πάλι θα συνομιλήσετε, εννοώ, τον ίδιο Υπουργό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε σαφέστατο σχέδιο. Καταρχήν που τότε αρνηθήκαμε το διάλογο και σας είπα ότι πήγαμε σε διάλογο. Κατανοητό. Πριν καβγούμε στους δρόμους. Λοιπόν, δεύτερον. Διάλογος θα γίνει. Θα δούμε με ποιους όρους όμως και προϋποθέσεις. Γιατί το να πάμε να πιούμε καφεδάκι στην Αθήνα δεν θα πάμε. Ναι. Θα υπάρχει η κυβέρνηση να δείξει τις προθέσεις της. Ναι. Να δείξει, σας είπα, είναι χαρακτηριστικό. Και ρωτήστε τον μετά, γιατί θα βγει τηλεφωνικά αφού δεν θέλει να μας αντιμετωπίσει. Λοιπόν, έδωσαν 1 δισεκατομμύριο για πετρέλαιο στους εφοπλιστές, ναι, βιομηχάνους. Στους αγρότες πώς θα δώσουν. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Μαρούδα, ότι αν τον είχαμε στο πλατό, βεβαίως θα ήμασταν στην κουβέντα μας. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα τεχνικό. Μα κοιτάξτε, αφού θα βγει. Εγώ θέλω να ρωτήσω άλλο, κύριε Μαρούδα, το οποίο έχει αξία. Χωρίς αντίλογο. Ρωτήστε τον συγκεκριμένα πράγματα που σας ρωτάω. Τα έχουμε καταγράψει. Όπως θα έχετε θέσει, βεβαίως και θα τα θέσουμε. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί κάθε χρόνο βγαίνετε στον δρόμο
Και είναι συγκεκριμένα τα αιτήματα, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Και βεβαίως υπάρχει ζήτημα στον αγροτικό κόσμο και στην παραγωγή. Αυτά πώς αλλιώς μπορούν να επιληθούν πέραν των όσων κάνετε βγαίνοντας στην Εθνική Οδό? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πολιτική βούληση μιας κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, και των προηγούμενων και των σημερινών. Δυστυχώς στάθηκαν απέναντί μας. Σας λέω, ειδικά στο θέμα του πετρελαίου, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Καμία κυβέρνηση ποτέ δεν έδωσε στους αγρότες πετρέλαιο, αλλά δίνει αφορολόγητο στους εφοπλιστές εδώ και δεκαετίες. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολιτική βούληση ορισμένα ζητήματα για να λυθούν, και αυτό που ρωτήσατε και πριν. Έτσι θα λυθεί, με κλιμάκωση, ώστε η κυβέρνηση να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματά μας. Δηλαδή να στήσετε και αλλού μπλόκα πέρα από την Νίκαια, κύριε Μαρούδα. Ναι, θα στηθεί και άλλο μπλόκο. Θα γίνει και άλλο μπλόκο. Σήμερα, αύριο βγαίνουν και άλλα μπλόκα στην Ελλάδα. Άρα κλιμακώνεις τις κινητοποιήσεις, κύριε Μαρούδα. Βεβαίως και υπάρχουν και άλλες μορφές και σκέψεις που έχουμε που θα τις συζητήσουμε σήμερα στην πανελλαδική σύσκεψη.